προγραμματισμένη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης Τέδη Αργολίδας με κύριο θέμα το χωροταξικό του Καλλικράτη, ύστερα από τη δημοσίευση του κυβερνητικού σχεδίου για το νέο αρχιτεκτονικό χάρτη της χώρας, σε λήψη απαρτίας δεν πραγματοποιήθηκε. Έτσι, οι σύνεδροι, οι οποίοι δεν έκρυψαν τη δυσαρέσκειά τους για την παντελία που σε τον εκπροσώπων ορισμένων Δήμων από τη συνέλευση, περιορίστηκαν στην έκφραση των θέσεών τους και την ανταλλαγή απόψεων περί του προτινόμενου σχεδίου για το χωροταξικό του Καλλικράτη, οι οποίες δεν οδήγησαν τελικά στην οριστική επιλογή μιας εκ των δύο εναλλακτικών προτάσεων που περιλαμβάνει το σχέδιο για την Αργολίδα, ούτε στη συγκρότηση μιας ενιαίας και ολοκληρωμένης πρότασης. Αυτό σημαίνει ότι η ΤΕΔ Αργολίδας θα συμμετάσχει στη συνεδρίαση της ΚΕΔΚΕ που θα γίνει τη Δευτέρα στην Αθήνα, χωρίς συγκεκριμένη πρόταση ή απάντηση στο δίλημα που τίθεται για σύσταση 4 ή 5 Δήμων στο νομό. Η τελική πρόταση του νομού θα διαμορφωθεί στην επόμενη Γενική Συνέλευση που θα πραγματοποιηθεί εντός των επόμενων ημερών. Σήμερα είχαμε προσκαλέσει Γενική Συνέλευση των μελών της ΤΕΔΚ προκειμένου να συζητήσουμε και για το θεσμικό διοικητικό κομμάτι αλλά κατά κύριο λόγο για το χωροταξικό το οποίο κατατέθηκε προχθές. Δεν υπήρξε απαρτία. Γι' αυτό θέλω να το στυλιτεύσω. Μερικοί Δήμοι δεν είχαν κανένα εκπρόσωπο. Αυτά τα συλλογικά όργανα, στα οποία όλοι συμμετέχουμε και θέλουμε να εκλεγούμε, θα πρέπει τέλος πάντων και να τα εκπροσωπούμε με σωστό τρόπο. Αυτό πρέπει τουλάχιστον αιρετοί να το καταλάβουν. Είναι πολύ σοβαρό το θέμα, πολύ σοβαρό το ζήτημα το οποίο σήμερα θα συζητείτε, το χωροταξικό, και θα πρέπει να είναι εδώ. Δεν θέλω να ερμηνεύσω τη στάση. Μπορεί η στάση να έχει να κάνει τέλος πάντων με το γεγονός ότι άλλοι πιστεύουν ότι είναι τελειωμένη πρόταση, μπορεί να έχει να κάνει με αδιαφορία ή μπορεί να έχει να κάνει και με αποδοχή του σχεδίου. Λοιπόν, κάναμε μία κουβέντα στο ΔΣ, κυρίως με τους εκπροσώπους της επαρχίας Άργους, γιατί αυτό είναι και το μεγάλο ζήτημα. Δηλαδή υπάρχει μία πρόταση 1, όπου ο Δήμος Άργους ενώνεται με την, προτείνεται να ενωθεί με τη Νέα Κύο και με την Λέρνα, με το Δήμο Λέρνας, και ο Δήμος Μυκηναίων με το Κουτσοπόδι, τη Λυρκία και την Αλέα, και υπάρχει και μία πρόταση, μια εναλλακτική λύση, όλοι αυτοί να ενταχθούν στον Δήμο Άργους Μυκηνών με έδρα του Άργους και ιστορική έδρα της Μυκήνης. Λοιπόν, δεν διαφωτιστήκαμε, πρέπει να το πούμε, έχει μείνει σε κρεμότητα. Αυτό το οποίο καταλήξαμε στα ΔΣ είναι ότι περιμένουμε αποφάσεις από τα διοικητικά συμβούλια και από την έκφραση των τοπικών κοινωνιών, που είναι και τα διοικητικά συμβούλια, προκειμένου να δούμε κι εμείς πώς θα προωθήσουμε την πρόταση. Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΤΕΔΚ είναι σε πολύ δύσκολη θέση. Ο Δήμαρχος Ασκληπίου δεν μπορεί να αποφασίζει για το τι θα γίνει στις Μυκήνες, στην Προσύμνα, στις Λίμνες, στη Λέρνα. Αυτό πρέπει να το αποφασίζουν οι ίδιοι. Καταλήξαμε και σε αυτό συμφώνησαν όλοι ότι θα επανέλθουν με προτάσεις. Πρέπει να γίνει αυτό γρήγορα, γιατί η διαδικασία της διαβούλευσης δεν μπορεί να κρατήσει επάπειρον, προκειμένου να δούμε αν η Αργολίδα θα είναι 5 δήμοι ή θα παραμείνει με 4 δήμους. Ωστόσο, τη Δευτέρα συνεδριάζει ΚΕΔΚΕ, η οποία περιμένει να ακούσει τις προτάσεις, τελικές προτάσεις, αποφάσεις των τοπικών ενώσεων δήμων και κοινοτήτων. Η ΤΕΔΚ Αργολίδας θα πάει με κάποια οριστική πρόταση, προφανώς όχι. Προφανώς όχι. Εγώ εξήγησα και τουλάχιστον στους εκπροσώπους της επαρχίας Άργους ότι εγώ δεν μπορώ να αναλάβω μια τέτοια ευθύνη. Πρέπει οι ίδιοι να είναι ξεκάθαροι και δεν θα πρέπει τέλος πάντων ο εκπρόσωπος της ΤΕΔΚ κάθε φορά να παίρνει μια απόφαση. Θα σας έλεγα είναι εγωιστικό, άδικο και αντιδημοκρατικό. Θα πρέπει οι ίδιοι να είναι προετοιμασμένοι προς αυτή την κατεύθυνση. Εγώ θα πω το κλίμα το οποίο υπήρξε στη Γενική Συνέλευση, θα πω ότι παραμένει σε κρεμότητα και περιμένουμε αποφάσεις των Δημοτικών Συμβουλίων και των τοπικών κοινωνιών ή τοπικών συμβουλίων, προκειμένου να αποφασίσει το Υπουργείο Εσωτερικών, το αρμόδιο Υπουργείο, για την εξέλιξη αυτής της υπόθεσης.